Την Τετάρτη 6 Ιουλίου η Ουκρανία διανύει την 133η ημέρα του πολέμου με τη Ρωσία. Στην περιοχή του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σεργέη Γκάιντάι, ο πλήρη έλεγχο των Ρώσων δεν έχει ακόμη εδρεωθεί. Οι κύριε προσπάθειε έχουν πλέον στόχο να φτάσουν στα διοικητικά σύνορα τη περιοχή του Λουγκάνσκ. Οι βασικέ μάχε διεξάγονται στην περιοχή του Ντόνιετσκ, στο μέτωπο από το Σβετλοντάρσκ στο Σλαβιάνσκ. Χθε σημειώθηκαν επιθέσει με ρουκέτε σε Κραματόρσκ, Χάρκοβο Νικολάεφ, βομβάρδισαν την Κορλόφκα και τον Ντόνιετσκ. Παντού με μεγάλε καταστροφέ και θύματα. Πρόσφατα η πρώτη ομάδα Ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για εκπαίδευση, δήλωσε ο Βρετανό Υπουργό Άμυνα Μπεν Γουάλλα. Ουκρανοί στρατιώτε θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση βασισμένη στι βασικέ στρατιωτικέ αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτέ περιλαμβάνουν εκπαίδευση στη χρήση όπλων, πρώτε βοήθειε στο πεδίο τη μάχη, δεξιότητε μάχη, τακτικέ περιπολίε και του νόμου των ένοπλων συγκρούσεων. Κάθε μάθημα θα διαρκέσει αρκετέ εβδομάδε προσπαθούμε να αυξήσουμε την κλίμακα και τη συχνότητα αυτών των μαθημάτων σύμφωνα με τι απαιτήσει τη Ουκρανία. Συζητάμε επίση με διεθνεί εταίρου επιλογέ για να αυξήσουμε τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνεργαζόμενοι επικοδομητικά με χώρε που είναι πρόθυμε να παράσχουν υποστήριξη, παρέχοντα εκπαιδευτέ ή εξοπλισμό, δήλωσε ο Γουάλλα. Η επόμενη βασική μάχη στον αγώνα για τον Ντομπά μπορεί να είναι η μάχη για του Λαβιάνσκ, πιστεύουν οι Βρετανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε. Συνεχίζοντα να ενισχύει τον έλεγχό τη στο Λισιτσάνσκ και στην ευρύτερη περιοχή του Λουγκάνσκ, η Ρωσική Ομοσπονδία μετέφερε τι περισσότερε από τι υπόλοιπε μονάδε των Ανατολικών και Δυτικών Ομάδων Δυνάμεων στην κατεύθυνση του Ιζιούμ. Την περασμένη εβδομάδα, οι Ρωσικέ δυνάμει πιθανότατα προχώρησαν άλλα 5 χιλιόμετρα προ το Σλαβιάνσκ, κατά μήκο του κύριου αυτοκινητόδρομου ε40 από το Ιζιούμ, λένε οι Βρετανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών. Σύμφωνα με τι ίδιε υπηρεσίε, οι Ρωσικέ δυνάμει από τι Ανατολικέ και Δυτικέ Ομάδε βρίσκονται τώρα πιθανώ περίπου 16 χιλιόμετρα βόρεια του Σλαβιάνσκ. Επιπλέον, η πόλη απειλείται επίση από τι κεντρικέ και νότιε ομάδε στρατευμάτων. Συνολικά, αφού η Μητροπολιτική Περιοχή Σεβεροντονιέτ Κλισιτσάνσκ τέθηκε υπό τον έλεγχο τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, οι γραμμέ του μετόπου στην Ανατολική Ουκρανία πριπολήθηκαν από βαριέ μάχε. Οι προσπάθειε των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία να σταματήσουν τη ρωσική προέλευση στο Λουγκάνσκ και να εξαπολύσουν την αντεπίθεση σε άλλε περιοχέ απέτυχαν. Σε απάντηση, το καθεστώ του Κιέβου ξεκίνησε μια μάχη στα μέσα ενημέρωσης διεκδικώντας νέες ψεύτικες νίκες. Σφοδρές μάχες εξαπλώνονται στα δυτικά προς το Σλαβιάνσκ. Η πρώτη γραμμή βρισκόταν ανάμεσα στο Σεβέρσκ, το Σολεντάρσκ και τον Μπαχμούτ. Συνεχίζονται οι επιχειρήσει καθαρισμού του οικισμού στα περίχωρα του Λισιτσάνσκ. Ο ρωσικό στρατό είναι πιθανό να κάνει μια τακτική πάυση στην περιοχή, προκειμένου να ανασυγκροτήσει τι δυνάμει του για περαιτέρω πρόοδου. Αναμένεται ότι η ρωσική ομάδα στην περιοχή του Ιζιούμ θα ενισχυθεί. Ένα τέτοιο ελιγμό θα επέτρεπε την επανέναρξη τη ρωσική προέλευση προ το Σλαβιάνσκ από τα βόρεια και πιθανώ τον εγκλωβισμό μια μεγαλύτερη ομάδα Ουκρανικών δυνάμεων στα βόρεια του Ντονιέτσκ. Χάνοντα το πεδίο τη μάχη, το Κίεβο ανακοινώνει ψεύτικε νίκε. Η Ουκρανική υποχώρηση από το Λισιτσάνσκ αξιώθηκε ω άλλη μια επιτυχημένη επιχείρηση που είχε ω αποτέλεσμα να πάρει πιο πλέον εκτικέ θέσει ο Ουκρανικό στρατό. Μία άλλη από τι νίκε του Κιέβου διεκδικήθηκε στο γνωστό Φιδονίσι. Το Φιδονίσι, ωστόσο, παραμένει στην κρίζα ζώνη και καμία από τι εμπόλεμε πλευρέ δεν το ελέγχει. Η Ουκρανική σημαία πιθανότατα θα περιμένει πολύ για να την υψώσουν οι Ουκρανοί, καθώ η περιοχή περιπολείται στενά από τον Ρωσικό στόλο και την αεροπορία τη Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.